Κυρία Γούλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και χρόνια μας πολλά. Χρόνια πολλά. Είμαστε εδώ στο Καφτανζόγλιο. Πράγματι γίνεται μια δράση σημαντική αιμοδοσίας. Θα διαρκέσει, είναι σήμερα και αύριο, από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Είναι μια κοινή δράση με τα ΕΑΚ Θεσσαλονίκης, τα αθλητικά κέντρα δηλαδή της Θεσσαλονίκης και το Καφτανζόγλιο Εθνικό Στάδιο, που συνιστά όλο αυτό μια πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Και έχουμε τη συνδρομή του Χαμόγελου του Παιδιού, που μας έχει παραχωρήσει μια κινητή μονάδα που ονομάζεται Οδυσσέας. Και φυσικά είναι και το νοσοκομείο Άγιος Παύλος, που έχει την αντίστοιχη, την ιατρική ευθύνη για την τήρηση όλων των προβλεπομένων μέτρων. Και όλο αυτό είναι μέσα και σε ένα κομμάτι του ΖΙΣ αθλητικά. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό, όπως είπατε και εσείς, λόγω των μεγάλων αναγκών εξαιτίας της πανδημίας που εξακολουθούμε και βιώνουμε. Ακριβώς. Είναι η συνδρομή των ανθρώπων πολύ σημαντική για να στηρίξει τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη σε αίμα. Θα διαρκέσει, όπως είπα και στην αρχή, και μέχρι αύριο. Καλό τον κόσμο να έλθει εδώ στο χώρο, στο Καφτανζόγλιο, εφόσον έχει τη δυνατότητα να δώσει αίμα. Από δηλαδή, τι ώρα, κυρία Γούλα, μπορεί να επιστρέψει? Είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Μάλιστα. Μπορούν, αν θέλουν, και τηλεφωνικά να επικοινωνήσουν για ραντεβού, τα τηλέφωνα, αν μπορώ να πω το τηλέφωνο. Βεβαίως. Από αυτό που θυμάμαι, γιατί θα θυμάμαι κιόλα. Το 2310-205-534. Αλλά και μπαίνοντας κάποιοι που έχουν περισσότερη άνηση με την τεχνολογία, στο site, μπορούν να βρουν τα τηλέφωνα. Σε κάθε περίπτωση όμως μπορούν να έλθουν και εδώ. Και φυσικά τηρείται όλη η διαδικασία και οι αποστάσεις και χρονικά, για να μην έχουμε αυτά τα οποία πλέον όλοι φοβόμαστε, συγχρονισμούς και αυτά. Είναι σημαντικό και ευχαριστώ κιόλας που μου δίνετε δυνατότητα να το αναφέρω, για να το ακούσουν και οι ακροατές σας. Το αίμα σώζει. Σε λίγο τελειώνει αυτή η δράση, η πρώτη μέρα τουλάχιστον της δράσης. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα. Ακριβώς. Ναι, πώς ήταν η ανταπόκριση από τον κόσμο? Ήταν καλή ανταπόκριση. Υπήρχαν κάποια ραντεβού, αλλά επειδή εντάξει, κάποιοι δεν έχουν συνηθίσει, αν θέλετε, να παίρνουν και τηλέφωνο, σου λέει θα έρθω. Είχαμε πολύ καλή προσέλευση, συνεχίζεται η προσέλευση. Και πιστεύω ότι το τελικό αποτέλεσμα και μέχρι αύριο το μεσημέρι θα είναι ένα πολύ καλό, έτσι, ικανοποιητικό, γιατί πραγματικά η ανάγκη είναι πολύ μεγάλη και είναι κάτι που καλό μετά τον κορονοϊό πρέπει να μείνει στη ζωή μας αυτό. Το να δίνουμε αίμα όσοι μπορούμε, πάση περιπτώσει, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να δώσουν. Αλλά είναι μια πολύ εκδήλωση την οποία μπορεί να κάνει κάποιος, το να δώσει αίμα, και δεν κοστίζει. Έτσι, ούτε έτσι την υγεία. Απέναντίας ανανεώνει κιόλας. Και βοηθά. Έτσι, και την αιμοδότρια. Να ρωτήσω λίγο κάτι άλλο τώρα που έχει να κάνει με τους χώρους άθλησης. Έχετε καμία εικόνα πότε θα ανοίξουν αυτοί οι χώροι για να μπορεί και ο κόσμος να αρχίσει σιγά σιγά? Ναι. Εμείς παρακολουθούμε, συμμετείχαμε και σε μια τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό, τον κύριο Αυγενάκη, όλα τα ΕΑΚ, και βάλαμε εκεί και τις σκέψεις μας. Εκείνο που είπαμε όλοι φυσικά και καταλήξαμε είναι ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες των ειδικών. Γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, και το στάδιο αυτό είναι ένας χώρος όπου αθλούνται διάφορες ηλικίες. Έχουμε αθλητές, μπορεί να έχουμε και ανθρώπους που δεν είναι αθλητές υψηλού επίπεδου άθλησης, εννοεί και μικρότερης ηλικίας. Άρα θέλει ένα πολύ καλό προγραμματισμό. Κοιτάξτε, παρακολουθώ και εγώ ό,τι παρακολουθούμε όλοι. Βέβαια. Πιστεύω ότι, εγώ έτσι όπως βλέπω, μάλλον προς το τέλος Μαΐου, αλλά δεν θέλω να πω μια ημερομηνία που μπορεί να ανατραπεί, γιατί ακριβώς όλα εξαρτώνται από το τι θα πούν οι ειδικοί. Μάλιστα. Αν οι ειδικοί κρίνουν ότι μπορεί να είναι πιο πριν, θα είναι πιο πριν. Και βέβαια με τις προφυλάξεις, τις αποστάσεις. Είναι σημαντικό να αποφύγουμε αυτό το που λέμε τον συγχρονισμό, να μην υπάρχει πολλής κόσμος. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι όλα θα φανούν και όλα θα κυλήσουν ανάλογα με το πώς θα ξεκινήσει αυτή η πρώτη εβδομάδα προσαρμογής, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι. Συμφωνώ απόλυτα, γιατί θα είναι ένα, να το λυπούμε και να μας επιτρέπει, ένα test drive, όπως θα κάναμε σε ένα αυτοκίνητο, για να δούμε πώς θα αντιδράσουμε και όλοι. Όλοι είμαστε παίκτες μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι ότι κάποιον παρακολουθείς. Όλοι συμμετέχουμε. Και εσείς και εγώ, οι οικογένειές μας, οι άνθρωποι μας. Είναι μια πρόκληση. Θα δούμε. Αντιλαμβάνομαι φυσικά πολύ και τις ανάγκες και των αθλητών.
εννοείται, αλλά φυσικά και των ανθρώπων που δεν είναι αθλητές, αλλά έχουν την ανάγκη να αθληθούν σε έναν ανοιχτό χώρο. Πρέπει πάντοτε όμως να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Μάλιστα. Γιατί ακριβώς δεν ξέρουμε την επόμενη μέρα. Θα το ακολουθήσουμε. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Θέλω να σου πω ότι εκμεταλλευτήκαμε τον χρόνο που ήμασταν κλειστά για να κάνουμε έτσι, να κάνουμε συνεχείς καθαρισμούς, να είναι έτοιμος ο χώρος. Φυσικά για να ανοίξει θα προηγηθεί και μια γενναία απολίμανση, για να είμαστε okay όλοι εν όψη, όπως και σήμερα κάναμε στον χώρο εδώ που κάνουμε την αιμοδοσία. Δηλαδή φροντίζουμε πάντα να τηρούμε τις υγειονομικές προϋποθέσεις. Μάλιστα. Είχαμε και κάποιες εργασίες οι οποίες είχαν παγώσει με αυτή την ιστορία που λέγεται. Όχι, κάναμε πιο πολύ μικρές ειτηρήσεις. Δεν ήταν γιατί ότι καθημερινότητας, γιατί όπως κλείνει το στάδιο, όπως έκλεισε το στάδιο, κλείνουν και διάφορες άλλες, εκτός αν είναι ένας διαγωνισμός σε εξέλιξη. Εμείς δεν είχαμε κάτι τέτοιο, αν εξαιρέσει δηλαδή την που αναμένουμε στο κύριο στάδιο. Αλλά αυτό είναι κάτι που προσδοκούμε και περιμένουμε με ενόψη και του καιρού, οπότε θα δούμε στη συνέχεια με το που θα ανοίξουμε. Δεν έγινε κάτι τέτοιο αυτό το διάστημα. Μάλιστα. Όμως είναι μέσα στα άμεσα πλάνα για να γίνει, να τελειώσει όλο αυτό, έτσι, δεν είναι? Ναι, είναι απόλυτη προτεραιότητα. Είναι απόλυτη προτεραιότητα, βεβαίως. Για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση και στο κύριο στο στάδιο. Εντάξει, το βοηθητικό είναι ίδιο μέγεθος με το κύριο, αλλά όπως ξέρετε και ξέρουν όλοι, σαφώς εξυπηρετεί διαφορετικά τον κόσμο το κύριο στάδιο. Σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα. Κυρία Γούλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ και επαναλαμβάνουμε ότι μπορεί ο κόσμος αύριο από τις 9 μέχρι και τη 1 να έρθει στο Καφτανζόγλιο σε μια κοινή δράση με τα ΕΑ της Θεσσαλονίκης για να δώσει αίμα που θα πάει για καλό σκοπό. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Και σε συνεργασία και με το νοσοκομείο του Αγίου Πάπλου. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και να ευχηθούμε να πάει μια χαρά. Όλα καλά να πάνε με τη δράση. Να είστε καλά.